τον εργασιακό μεσαίωνα στο πρόσωπο του εργοδότη της. τη, κατήγγειλε ότι γνώρισε 30χρονη εργαζόμενη σε εταιρεία στο Εράκλειο. Πριν καλά-καλά προλάβει να επιστρέψει από το Σαββατοκύριακο στην εργασία τη, όπω κατήγγειλε στο εργατικό κέντρο, δέχθηκε επίθεση από το διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία, που είναι και ο ένα από του δύο ιδιοκτήτε τη, με πρόφαση, όπω η ίδια είπε στο γραμματέα του εργατικού κέντρου, μια εργασία που έπρεπε να ολοκληρώσει. Δυστυχώς έχουμε μια καταγγελία από εργαζόμενοι όπου ξυλοκοπήθηκε από τον εργοδότη και μάλιστα σε μια επιχείρηση που εδρεύει στο κέντρο του Ηρακλείου. Ήδη έχει κατατεθεί μυνητήρια αγωγή μημήνηση από την συγκεκριμένη εργαζόμενη. Περιμένουμε την έκθεση του ιατροδικαστή. Ο διευθύνων σύμβουλο, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 30χρονη, με το ακουστικό του τηλεφώνου τη χτύπησε στη γνάθο και μετά από ένα βίαιο πρόξιμο που τη προκάλεσε κατάγματα, σύμφωνα με τα όσα τουλάχιστον είπε η ίδια, την έστειλε πάνω σε τζαμαρία. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν το βλέπω να είναι σωστό αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εξαιτία τη κρίση. Πιστεύω ότι είναι θέμα ανθρώπου. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Θα σταθούμε πλάι στην εργαζόμενη μέχρι τέλους, μέχρι αφού φυσικά αποφαθεί για το συγκεκριμένο περιστατικό η ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος εργοδότης να καταδικαστεί παραδειγματικά σε κατάσταση σόκ εργαζόμενη, εργαζόμενοι, να έχει αντιληφθεί τι είχε συμβεί, κατέφυγε στο εργατικό κέντρο ενώ κατέθεσε και μήνυση στην αστυνομία σε βάρο του διευθύνοντα συμβούλου, με το φόβο ζωγραφισμένο στα μάτια τη, όχι μόνο για τη βιαιότητα που έζησε, αλλά και για το ενδεχόμενο να χάσει τη δουλειά τη, από την οποία ζει όλη τη η οικογένεια που είναι άνεργη. Έχουν χάσει το παιχνίδι γενικά όλοι. Είναι κάτι τρομερό. Δεν, έπρεπε να... Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχει σχέση, έχει κάποια σχέση και η κρίση. Βέβαια έχει κάνει τον κόσμο πιο, πιο σκληρό. Και του εργαζόμενου πιο ανεκτικού, ίσω. Ναι, νομίζω ναι. Στο πλευρό τη, στάθηκε σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο ο συνειδιοκτήτη τη εταιρεία και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενώ η 30χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, παρά την αναρωτική τη άδεια, επιθυμεί άμεσα να επιστρέψει στην εργασία τη, αφού δεν έχει άλλου πόρου για να ζήσει.